Μίτσκοβιτς πέρασε στον Αλεξανδρή. Είναι ο Σαβεύσκη αριστερά πήρε την μπάλα. Σαβεύσκη και Παχατουρίδης έβγαλε τη σέντρα. Ο Σλίσκοβιτς κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Ήταν λοιπόν η σέντρα από αριστερά από τον Σαβεύσκη. Η πολύ καλή έξυπνη στριφτή κεφαλιά από τον Ζόραν Σλίσκοβιτς. Και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εν μέσω πανδαιμονίου στο πρώτο λεπτό του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλεξανδρής έκοψε πολύ όμορφα στον Σαβεύσκη. Πέρασε αυτός, έπεσε κάτω και πέναλτι από το μαρκάρισμα του Βασίλη Καραπιάλη. Ήταν λοιπόν ο Σαβεύσκη που μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Καραπιάλη μετά από την καλή προσποίηση που έκανε και ο κ. Παπαγεωργίου, χωρίς να διστάσει, έδειξε το σημείο του πέναλτι. Δημητριάδης λοιπόν απέναντι από τον Εράτο και η μπάλα στα δίχτυα το 2-0, πολύ νωρίς για την ΑΕΚ που δείχνει να σιγουρεύει την νίκη της και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καραπιάλης, Παχατουρίδης. Μπήκε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα, δοκάρι μπάλα και τελικά θα την απομακρύνει ο Αγορογιάννης. Μπατίστα. Έκανε το γύρισμα καλό, ο Τσαλουχίδης από πολύ κοντά και γκολ για τον Ολυμπιακό. 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό από αυτή την πολύ καλή προσπάθεια του Μπατίστα. Τη λάθος έξοδο και τοποθέτηση από τον Μίνου και την κοντινή κεφαλιά από τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Αγορογιάννης. Ωραίο το σουτ, πολύ καλή και απόκρουση από τον Ράντο σε κόρνερ. Αγορογιάννης. Καλό το σουτ. Έφυγε μπάλα από τον Ράντο. Δημητριάδης από κοντά το γύρισμα. Δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Παλιά στον Σαμπανάζοβιτς. Πέρασε αυτός και τον Καρατάιδη. Το σουτ και μπλόκαρο ο Ράντος. Και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ χειροκροτούν τους παίκτες του Ολυμπιακού πλέον που δεν φαίνονται ικανοί να κάνουν μια επιθετική προσπάθεια της προκοπής. Αλεξανδρής. Ωραία η προσποίησή του σε θέση σουτ. Το έκανε out. Σταματήσει. Άφησε για τον Δημητριάδη. Έγινε ωραία το 1-2 με τον Αλεξανδρή. Πάλι ο Αλεξανδρής έδιωξε ο Ράντος προς στιγμή και η μπάλα τελικά καταλήγει πλάγιο από τον Καραταΐδη. Σταμάτησε. Σαβεύσκη. Καλή προσποίησή του. Μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω και πέναλτι λέει ο διαιτητής από το μαρκάρισμα του Μαυρομάτη στον Σαβεύσκη. Για δεύτερη φορά αντιμέτωπη σήμερα ο Δημητριάδης με τον Ράντο και η μπάλα στα δίχτυα το 3-1 για την ΑΕΚ. Σοφιανόπουλος. Εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, η μπάλα πέρασε out. Και η λήξη του αγώνα, την οποία σφυρίζει ο διαιτητής υπό την πίεση των χιλιάδων οπαδών της ΑΕΚ που εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσουν τους παίκτες της ομάδας τους, οι οποίοι κατέκτησαν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημά τους. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι περάσαμε το πρώτο χρόνο, βήγαμε πρωταθλητές και πρέπει να διατηρήσουμε και αυτό τη δεύτερη χρονιά και νομίζω ότι το καταφέραμε με το καλύτερο τρόπο. Απλά η ΑΕΚ έχει προσβληθεί από μια αρρώστια η οποία δεν γίνεται με τίποτα καλά. Λέγεται ανίατος πρωταθλητισμός αυτός, δεν γίνεται καθόλου καλά. Τελευταία δύο χρόνια που είμαι εδώ είμαστε με καλύτερη ομάδα Ελλάδα. Εγώ πιστεύω άλλη χρόνια θα παίζαμε πιο καλά. Θέλεις να μείνεις πάντως, έτσι δεν είναι? Θέλω να μείνω. Τουλάχιστον τα τελευταία 10 παιχνίδια με όποια ομάδα παίζαμε, είτε έπεφτε είτε πήγαινε στην Ευρώπη, ενώ ο Παναθηναϊκός έπαιζε με αδιάφορες ομάδες. Αν θα μου το λέγανε από την αρχή της περίοδου αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή, δεν θα το πίστευα. Γιατί όντως είναι μια... Η δεύτερη χρονιά της στην ΑΕΚ για μένα ήταν κάτι το μαγικό. Βασίλη, το ερώτημα όλων πλέον είναι αν και του χρόνου θα συνεχίσει να βάζει γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Επιθυμία μου είναι να μείνω στην ΑΕΚ, αλλά δεν εξαρτάται αυτό μόνο από μένα. Όποιος θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και έχει λογική θα μείνει. Πιστεύω ότι δίκαια πήρε πρωτάθλημα, ότι σε μεγαλύτερη διάρκεια ήταν στην πρώτη θέση. Σημαντικό είναι ότι μέχρι τελευταία παιχνίδι δεν ξέραμε ποιος θα είναι πρωταθλητής, αλλά πιστεύω ότι οι παίκτες μου αξίζουν πρωτάθλημα. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς πάντως η αποκλειστική του δήλωση στον Αντένα δεν ήταν σαφής αν θα συνεχίσει και του χρόνου στον πάγκο της ΑΕΚ. Σίγουρα αυτές ήταν πάρα πολύ ωραίες και καλύτερες στιγμές. Αλλά να είσαι συνέχεια σε μια ομάδα δεν νομίζω ότι είναι ούτε σωστά ούτε καλά, γιατί κάποτε έρχεται και ο χρόνος που πρέπει να φύγεις και από εδώ.